πω, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πουλγιάννη, συγκεκριθήκατε στις αυξήσεις, τουλάχιστον για τη δημοτική ενότητα που ανήκω και γνωρίζω την κατάσταση εδώ και χρόνια. Χωρίς καταρχήν να ρωτηθώ καθόλου. Αυτό πρέπει να το ομολογήσετε. Ευχαριστώ. Προχωρήσατε σε αύξηση. Γιατί η μείωση είναι, ας πούμε, συνολικά. Καταρχήν ο πίνακας δεν μας καλύπτει έτσι όπως είναι και μας μοιράσει και τώρα. Συνολικά έχουμε αύξηση 40% σε αυτά που είναι να πληρώσει ο δημότης της Χωρισού, το 12. Νομίζω ότι τα ανταποδοτικά στον τόπο μας λειτουργήσαν πολύ σωστά. Δεν είχαμε έλλειμμα μέχρι σήμερα. Αν εσείς διαπιστώσατε έλλειμμα και θέλετε να μας εξομοιώσετε με κάποιους σχισμούς δημιουργώντας αυτή τη ζώνη, προέρχομαστε από μία αγροτική περιοχή και αν είστε σαν τοπική κοινωνία, δεν κάνω τώρα μικροπολιτική, αν πάτε μέρα προς τον τόπο μας, θα δείτε τα χαρτάκια γεμάτο πεταμένες ντομάτες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Το εισόδημα των κατοίκων μας μειώνεται καθημερινά ραγδαία. Θέλω να δείτε σαν τοπική κοινωνία καλύτερα το τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί η Αθήνα μπορεί να στέλνει κάποιες αποφάσεις και κάποια σημειώματα, αλλά εμείς ζούμε καθημερινά το άγχος αυτών των κατοίκων. Δεν πρέπει να πάμε σε αυξήσεις, κατά τη γνώμη μου. Αν έχουμε αυξήσεις και υπερβάσεις στα έξοδα, να κερδίσουμε τις οφειλές και τις παράνομες συνδέσεις. Αν εγώ σε μια επιχείρηση δεν πάω καλά, δεν θα κάνω αύξηση στους συνεπείς, θα προσπαθήσω να μαζέψω τα χρήματα από αυτούς που μου οφείλουν και να βελτιώσω όσο γίνεται καλύτερα το κόστος στην εργασία μου. Ας δούμε και αυτή την περίπτωση. Ήθελα αυτή την πρόταση να κάνω, να επαναξεταστούν οι αυξήσεις. Δεν θα ψηφίσω σήμερα την αύξηση των φόρων, γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε και αδικημένοι σαν περιοχή. Δεν είμαστε στην κατηγορία της Μεσοποταμίας, των Μανιακών και των Μακεδνών. Εκεί στεγάστηκαν και κάποιες υπηρεσίες, ο κόσμος είδε φως από τη στιγμή που ξημέρωσε ο Καλλικράτης. Εγώ τους δημότες μου θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια, να πω ότι υποσχεθήκαμε προεκλογικά καμία αύξηση, δεν θα ψηφίσω καμία αύξηση. Θέλω να προσπαθήσετε να συμμαζέψετε αλλιώς την κατάσταση, όχι με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ.